Ξεκινάω με τα τελευταία, με τι χαλαζοπτώσει, που ξέρω ότι τον μήνα Μάιο, άπαξ και πέσει χαλάζι, έχουμε θέμα στι καλλιέργειε. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Είστε από του πιο νέου προέδρου νέων αγροτών στη χώρα. Ασχολείστε ε, με την ε, γεωργία. Και στην Χαλκιδική είχατε προβλήματα και στο προηγούμενο διάστημα. Έπεσε χθε χαλάζει εκεί. Ε, Χθε έπεσε από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί στην περιοχή τη Νέα Καλικράτεια, ναι. ειδικότερα στην Ηράκλεια ε, Καλκιδικής, όπου και εκεί είναι μια περιοχή ε, νέα θα το πω με δεδροφιτεύσεις βερίκοκων. Ε, ενώ έχουμε, είχαμε τον προηγούμενο μήνα ένα πάρα πολύ δυνατό χαλάζι στην περιοχή του Αγίου Μάμα όπου κυριολεκτικά ε, διέλυσε όλα τα βερίκοκα που είναι το εισόδημα ε, των αγροτών αυτή την περίοδο. Ε... Είναι σε εξέλιξη η καλλιέργεια τη περικοπιά. Και το χαλάζει 15 μέρε πριν και δεν ξέρουμε τι έγινε χθε έτσι όπω το περιγράφετε. Υπάρχουν έχουν... 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 πολλοί που την άλλη εβδομάδα θα μάζευαν τον καρπό του και τώρα έχουν καταστραφεί. Είναι μια δύσκολη εικόνα σε μια καλλιέργεια που κερδίζει έδαφο στην Χαλκιδική. Πολλά στρέματα βερικοκιά από τι περιφερειακέ ενότητε που η βερικοκιά γνωρίζει μεγάλη άνθηση. Ποια είναι η εικόνα, πόσα στρέματα βερικοκιά έχουμε στη Χαλκιδική. Ε, τα στρέματα δυστυχώ δεν μπορούμε Καλά, να τα Καλά, όχι. Να η εικόνα γενικώ. Πάντω είναι από τι περιοχέ. Ε, όπου που... και να γυρίσουμε το μάτι, η Χαλκιδική έχει δύο πράγματα αυτή τη στιγμή: βερίκοκα και ελιέ. Ε, είχαμε μια έξαρση τα προηγούμενα χρόνια να βγάζουν ελιέ και να, βάλουν, να βάζουν βερίκοκα. Αυτό τώρα κινδυνεύουμε να μας γυρίσει σε μπούμεραν κάθε χρόνο γιατί έχει εδώ και μια τριετία που η τιμή του βερίκου δεν μπορεί να ανέβει. Αν και φέτος ήδη η παραγωγή είναι 50% κάτω από πέρσι. Το βερίκοκο. Το βερίκοκο σε πολλές περιοχές και παραπάνω. Συν το ότι πολλές περιοχές, με, μεγάλες περιοχές δηλαδή, τι έχει πλήξει το χαλάζι. Επομένω, ε, προβλήματα στην χαλάζει, καλλιέργεια τη Βερικοκιά, μειωμένη παραγωγή στην Βερικοκιά. Ε, ήρθε και ο Ελγά, τα είδε και ο Ελγά. Το ναι. θέμα είναι ότι. Ε, Όντω ε, υπήρχε καταστροφή, το παραδέχτηκε και ο Ελγά, ο οποίο είναι ο οργανισμό που κάνει τι αποζημιώσει. Ναι. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι τώρα πρέπει να πληρώσουν το γεωπόνο που θα τον πλήρωναν στη συγκομιδή, πρέπει να πληρώσουν τον Βεζινά με τα πετρέλαια, πρέπει να πληρώσουν όλε τι υποχρεώσει του. Ε, και ο Ελγά θα του πληρώσει του χρόνου, μετά από ένα χρόνο. Μετά από ένα αυτό... χρόνο τώρα, αυτό είναι μια άδικη κατάσταση, μια άδικη κύριε Γιαναγκολίδη, γιατί άμα σε βρει, πούμε δεν θα έχει παραγωγή, δεν θα έχει εισόδημα. Όλα αυτά τα έξοδα τρέχουν, πρέπει να να, να τακτοποιήσει τι οφειλέ σου και θα πάρει ελάχιστα χρήματα και, και δεν ξέρουμε και πότε. Κάποιε φορέ με λέει... καθυστέρη και μεγαλύτερη του χρόνου καταβάλλονται τα χρήματα. Και το κράτο λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά γιατί βρισκόμαστε σε περίοδο κρίση. Και ο παραγωγό λέει στον γεωπόνο του και όπου αλλού έχει υποχρεώσει. Ε, ότι δεν, δεν, πληρώθηκε πώς να τον πληρώσει. Ε, κά, κάπως κάνουν υπομονή και οι γεωπόνοι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να κάνουν, υπο, δεν κάνουν, υπομονή οι τράπεζες και το δημόσιο που λέμε για δόσεις εφορίας και χίλια δυο, όταν αυτό το ίδιο καθυστερεί να μας πληρώσει εμά. Το κράτος μου λέει ότι μπορεί να είναι εμπαταχτής, αλλά ο πολίτης δεν μπορεί να είναι εναντίον του κράτους, α, να καθυστερεί αγκριβώς. τις οφειλές του. Εμείς μπορούμε να, μπορεί το κράτος να μας δώσει μετά από ένα χρόνο την αποζημίωση, αλλά κάποιοι που έχουμε αυτή τη στιγμή δώσει την εφορία και πληρώνουμε την εφορία, δεν μπορούμε να την πληρώσουμε τον χρόνο με αυτή τη δικαιολογία. Μου λέτε, κύριε Γιαλακολίδη, ότι η καλλιέργεια τη Βερικοκιά ε, λειτουργήσε αντισταθμιστικά στην περιοχή για όσου ήθελαν να βγουν από την καλλιέργεια τη ελιά τα τρία τελευταία χρόνια. Σπάρθηκαν πολλά, πολλά στρέμματα. Είναι μια εύκολη καλλιέργεια, μπορούμε να πούμε. Μια εύκολη, αλλά χρόνια, έτσι όπω μου το τα μοναδικά δέρα... δέντρα που τόσο γρήγορα. και τα ροδάκινα κάπω έτσι, δεν είναι. Παίρνει καρπό. Μπήκατε στην καλλιέργεια, αλλά τα ωφέλη δεν ήταν τα αναμενόμενα. Γιατί... Έτσι ακριβώ. Υπάρχουν πάρα πολλά βερίκωκα. Ε, Περιμένουμε μια χρονιά όπω τη φετινή, που δεν υπάρχει πολύ καρπό να πάει η τιμή πολύ καλύτερα από πέρσι. Δεν το ξέρετε ακόμη πού θα διαμορφωθεί. Ευτυχώ δεν το ξέρουμε, αλλά το απαιτούμε αυτό το πράγμα. Απαιτείτε καλέ τιμέ. Πέρσι πόσο καθαρίσατε. Πέρσι καθαρίσαμε από 11 λεπτά στη χειρότερη. Ε, στα, στους χυμούς και στις ε, κομπόστες και, ναι. και αδιάθετα γιατί όταν υπάρχουν αυτές οι τιμές τα πράγματα σημαίνει ότι είναι αδιάθετα, δηλαδή μένουν πάνω στα δέντρα. Και στην καλύτερη πληρωθήκαμε 30, 35, 40 λεπτά αυτές ήταν οι τιμές. Και να μην ξεχνάμε ότι σε όλα αυτά έχουμε το ΕΦΚΑ, έχουμε τι εφορίε. Με άλλα λόγια, καταλαβαίνετε μόνο ότι δεν μένει τίποτα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ χαμηλέ τιμέ για μια παραγωγή που έχει τι απαιτήσει τη. Στην ίδια ώρα, θέλω να πείτε πώ διαμορφώνεται η κατάσταση στην Ελιά. Η Ελιά είναι το χρυσάφι τη Χαλκιδική, είναι εξαγώγημο προϊόν. Μιλώ για την πράσινη, βρώσιμη Ελιά Χαλκιδική που εξάγεται σε πολλέ χώρε του κόσμου. Ε, Συνεχώ διευρύνονται οι αγορέ και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την Χαλκιδική μα, για την κεντρική Μακεδονία, για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Λατρεύουν στι ξένε αγορέ και όχι μόνο σε ευρώ. Αλλά και σε Αμερική, Ασία, Αραβικέ χώρε, την πράσινη ελιά. Φέτο, πώ είναι η κατάσταση, θα έχουμε καλή παραγωγή, Φέτος Η παραγωγή είναι, υπολογίζουμε, 30 με 40% μειωμένη από την περσινή. Για ποιο ε, λόγο. Αυτό οφείλεται στι υψηλέ θερμοκρασίε που έκανε το χειμώνα. Ε, δεν μπόρεσε το δέντρο να, να κάνει κρύο, δηλαδή για να κοιμηθεί, να τραβήξει του ε, χυμούς τους που λέμε εμεί. Ε, φυσικά αυτό και οι έντονε βροχοπτώσεις μαζί με την υψηλή θερμοκρασία δημιούργησαν το... την ασθένεια του κυκλοκονίου, όπου πέφτουν τα φύλλα από τα δένδρα, προσβάλλονται και πέφτουν και δυστυχώς αυτή η ασθένεια κάνει τα δένδρα να συνέρχονται σε... περίπου στα δύο χρόνια δηλαδή. Επομένως η παραγωγή είναι χαμηλή όχι ένα χρόνο, δύο αν συμβεί αυτό. Φυσικά, είναι σε δύο χρόνια. Ε, η πράσινη ηλιά δεν μπορούμε να πούμε ότι η τιμή τη τα τελευταία χρόνια πάει χάλια. Ευτυχώ είναι το μοναδικό προϊόν που δεν έχει προδώσει μέχρι στιγμή στον παραγωγό, αλλά και ούτε τον έχει κάνει να αναπτυχθεί. Είναι μια σταθερή αξία στην περιοχή. Είναι σαν το που, 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 που πραγματικά καταστρέφεται ο κόσμο κάθε χρόνο. Πραγματικά καταστρέφεται. Αλλά είναι μια παραγωγή η οποία τουλάχιστον αυτό που έχουμε πει είναι ότι δεν καταστρεφόμαστε. Δεν καταστρέφεται, δε υπάρχει ένα σταθερό εισόδημα, είναι μια σταθερή αξία, ένα προϊόν Έτσι που κερδίζει έδαφο στο εξωτερικό. Μπορεί τιμή να μην είναι πάντα η καλύτερη, αλλά είναι καλή σε γενικέ γραμμέ. Ναι. Θέλω να μου περιγράψετε, κύριε Γιαλαγκολίδη, ω νέο άνθρωπο, ω νέο αγρότη που ζείται τα προβλήματα καλύτερα από τον καθένα, των νέων αγροτών. Ένα πρόγραμμα στο οποίο πριν από ορισμένα χρόνια ω χώρα είχαμε αναποθέσει πολλέ ελπίδε για την περίφημη μείωση τη ηλικιακή ομάδα των αγροτών μα, στο να δοθούν κίνητρα να μπουν νέοι αγρότε στο πρόγραμμα. Σήμερα, κάνοντα μια αποτίμηση αυτού του προγράμματο, ποιοι μπαίνουν τελικά στο νέο πρόγραμμα των αγροτών. Οι σύζυγοι των αγροτών και τα παιδιά του που μπορεί να ασκούν άλλο επάγγελμα μπαίνουν. Άλλοι άνθρωποι, υπάρχει διεύρυνση ε, σε νέου αγρότε όσον αφορά σε αυτό το πρόγραμμα. Εμεί έχουμε μία ένωση νέων αγροτών στη Χαλκιδική ε, από το 2013 και δεν μπορούμε να βρούμε όχι απλά μέλη να γράψουμε, αλλά ούτε ανθρώπου να ασχοληθούν, να τρέξουν. Υπάρχει αδιαφορία, μου λέτε. Υπάρχει πλήρη αδιαφορία. Και αυτό γιατί βλέπουμε, ακόμα τα προγράμματα ότι μπήκαν τόσε χιλιάδε νέοι αγρότε και τόσες χιλιάδες νέοι γυρνάνε στην Ήπεθρο. Ε, αυτά όλα είναι στα χαρτιά. Όλοι αυτοί οι νέοι αγρότες που μπαίνουν αυτή τη στιγμή, φυσικά... Για να μην φαίνονται άνεργοι ναι, δηλαδή. να σας πω μόνο ότι ένας για να ασχοληθεί αυτή τη στιγμή με τον πρωτογενή τομέα, το να κάτσει να αγοράσει χωράφια. Το αν θέλει να βάλει δεδρόδες καλλιέργειες να περιμένει 3 και 4, ειδικά στις ελιές και 5 και 6, στα φιστίκια και 10 χρόνια να πάρει παραγωγή και όλα αυτά τα χρόνια να δίνει, να κάτσει να κάνει γεωτρήσεις, να κάτσει να, κάνει, να, αγοράσει τρακτέρ, να αγοράσει μηχανήματα. Όλα αυτά φυσικά δεν μπορεί να τα κάνουν όλοι αυτοί, δηλαδή δεν έχουν τόσα κεφάλαια όλοι αυτοί οι χιλιάδες αγρότες που μπαίνουν μέσα. Ε, συναντάμε πάρα πολύ το φαινόμενο, πάρα πολύ, το ένας αγρότης να βάζει στο πρόγραμμα είτε το παιδί του, είτε τη γυναίκα του, μόνο και μόνο για να υποφεληθεί την επιδότηση. Νέοι αγρότε, αυτή τη στιγμή, εμεί πάμε, παραδίδουμε σε διάφορα πόστα είτε βερίκο, είτε ηλιές, είτε οτιδήποτε. Νέο άνθρωπο δεν βλέπουμε. Επομένω δεν υπάρχει διεύρυνση σε λοιπόν, νέε ομάδε αγροτών. Κυριολεκτικά, κυριολεκτικά δεν υπάρχουν νέοι αγρότε και τείνουν υποεξαφάνιση. Επομένω, είναι ένα που πρόγραμμα που το διαχειρίζονται οικογένειε που είναι ήδη στο επάγγελμα, που έχει μεγαλώσει ο πατέρα τη οικογένεια, που αυτό είναι ε, το κύριο μέλο αγρότη και βάζει και τα βάζει παιδιά το του ή, το του ή το τη σύζυγο. Ο γιο του δουλεύει σε καφετέρια ή κάτι στη άλλο. Διό, που κάνει μια άλλη δουλειά. Ε, και αυτό θα το καταλάβει σε μια δεκαετία οι αστικέ περιοχέ, οι πόλει, γιατί δεν θα, έχει, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να παράγουν για να του τασουν όλα θα είναι εισαγόμενα, όλα θα είναι πανάκριβα, όλα θα είναι ελεγχόμενα. Φοβάστε ότι η αγροτική παραγωγή στη χώρα μα φθίνει. Φθίνει, φυσικά και φθίνει. Μα σα είπα τώρα να κάτσετε να αγοράσετε γη, να βάλετε δέντρα, το κεφάλαιο που θέλετε για τα δέντρα, να φτιάξετε γεωτρήσει, να αγοράσετε τρακτέρια, να αγοράσετε μηχανήματα. Στη χειρότερη, κάποιο θέλει 200, 300, 400, 400 Πού να τα βρει από ένα πρόγραμμα που σου δίνει λοιπόν, ελάχιστα και εδώ θα δίνει και κατευθείαν. Θα, μπει στο πρόγραμμα, θα έχει και 50-60% επιδότηση. Άντε θα δώσει 200, άντε 100, πω, ποιος τώρα έχει 100. Και αυτό που έχει Αυτά τα κεφάλια θα κάτσει να τα επενδύσει σε ένα επάγγελμα το οποίο έχει 26-27% εφορία, άλλο τόσο εύκα, φόρους αλληλεγγύης και χίλια δυο που του παίρνουν τα παραπάνω από τα μισά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η ψηλή φορολογία λοιπόν και όλα τα προβλήματα που έχετε αναφέρει και είναι σήμερα του αγρότε και του νέου που είναι διστακτικοί στο να μπουν ενώ δεν είχαν σχέση με το επάγγελμα γιατί απαιτούνται και υψηλά κόστη για να ξεκινήσουν αυτό το επάγγελμα. Θα ήθελα να μου πείτε με δύο κουβέντε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Είστε αισιόδοξοι με αυτό το θέμα, Έχουν γίνει κάποιε σχετικέ ανακοινώσει. Το μόνο που είναι πόσα χρόνια ότι τα διαβάζουμε. Τώρα φυσικά τα διαβάζουμε πιο έντονα στα social media και στο ίντερνετ σε διάφορα blog που ανεβάζουν η συνέχεια ότι έδωσε εντολή ο υπουργό να κουρευτούν και να ρυθμιστούν ε, όλα τα κόκκινα δάνεια των αγροτών. Ε, και να πάει τώρα στην εφορία, φυσικά ούτε η εφορία γνωρίζει κάτι γι' αυτό, ούτε οι τράπεζες ε, σε βάζουν σε κάποια ρύθμιση, αλλά όλε οι ρυθμίσει. Κάτι στον αέρα δε, λοιπόν. Δεν ναι, έχει νόημα Δεν υπάρχει να πληρωθούν αυτά τα λεφτά που δόθηκαν και ζητάνε τώρα να τα πάρουν πίσω, γιατί όλοι οι άνθρωποι. Ε, εδώ το κράτος έχει καταστραφεί. Δε, δεν, δεν γίνεται να ζήσει ο πολιτισμό. Να μην έχει καταστραφεί ο πολιτισμό δηλαδή.